Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου. Τι ωραία να αντικαθιστούμε κάθε χαιρετισμό, κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας με το Χριστός Ανέστη, το οποίο αναγγέλει σε όλο τον κόσμο την Ανάσταση του Κυρίου. Και ένα από τα θέματα μας σήμερα, όπως είδατε, είναι εκτός του ότι θα επεξεργαστούμε και θα δούμε το τι σημαίνει η θέωση του ανθρώπου και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του, θα δούμε και γιατί έγινε και φέτος η Ανάσταση, διότι θα μπορούσε οπωσδήποτε να μην γίνει και θα πούμε και τον λόγο για τον οποίο έγινε αυτό. Λέμε λοιπόν Χριστός Ανέστη και μακάρι, παραλαμβάνω, ευχή μου είναι να το κρατήσετε 40 μέρες και να το λέτε παρόλο σε ενδεχομένες τις αντιξοότητες, ενδεχομένως αντιξοότητες που θα συναντήσετε, διότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν και πραγματικά και μια φορά απεχθάνονται να λένε Χριστός Ανέστη. Προσωπικά, όσες φορές ακούω αντί του Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά ή οτιδήποτε άλλο, στεναχωριέμαι, γιατί πολύ απλά ο κόσμος δεν έλαβε ακόμα το μήνυμα της Αναστάσεως και δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα υψηλά νοήματα. Εν πάση περιπτώσει, πριν ξεκινήσουμε το θέμα μας και προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας ξαναθυμίσω μέσα σε αυτό το κλίμα το πασχαλινό να κάνετε το σταυρό σας σωστά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να σταυρώνετε τον εαυτό σας κάθε στιγμή και ώρα με τα τρία δάχτυλα από το μέτωπο στον οφαλό, στη δεξιά ομοπλάτη και στην αριστερά, έτσι ώστε να καταλάβουμε καλά και να το ζήσουμε μέσα από τις ενέργειες του σταυρού, ότι ο σταυρός, δηλαδή το να σταυρώνουμε τον εαυτό μας, δεν είναι απλά μια συμβολική κίνηση, αλλά είναι μια σφραγίδα την οποία μπορεί να βάλει κάθε στιγμή ο άνθρωπος, ασπίδα προστασίας επάνω του οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Και να δοξάζουμε τον Θεό, γιατί θυμάμαι στο γυμνάσιο που είχαμε έναν διευθυντή, ο οποίος είχε χάσει το δεξί του χέρι στον πόλεμο και έκανε το σταυρό του με τα αριστερό. Να δοξάζουμε τον Θεό λοιπόν που έχουμε το δεξί μας χέρι και να τα αγιάζουμε συνεχώς κάνοντας το σταυρό μας κανονικά. Βλέπετε, οι Ρώσοι για να τονίσουν το σημείο του σταυρού πολλές φορές είναι υπερβολικοί και ξεκινούν από πίσω και φτάνουν μέχρι κάτω. Και κάνουν και μετάνοιες πολλές έτσι για να δείξουν ότι αγαπούν το σταυρό. Εμείς στο ίσιωμα, ούτε να παίζουμε μαντολίνο, αλλά ούτε και να κάνουμε σαν τους Ρώσους, να κάνουμε σαν τους Έλληνες. Διότι, αδελφοί μου, αν δεν υπήρχε σταυρός, δεν θα υπήρχε και η Ανάσταση που γιορτάζουμε τώρα. Είπε ο Χριστός να μην λυπόμαστε για αυτόν, αλλά λυπόμαστε για εμάς. Γιατί εμείς, ενώ περνάει η Ανάσταση από δίπλα μας, μεριμνούμε και τριβάζουμε πολλές φορές για άλλα πράγματα και αυτό είναι που θα μας κρίνει στο τέλος. Όχι τίποτα άλλο, αλλά γιατί δεν ενδιαφερθήκαμε πάρα πολύ απλά να συναντήσουμε τον Θεό. Θα δείτε αύριο, Κυριακή του Θωμά, ότι ο Κύριος πήγε στους Αποστόλους. Τον ζήτησαν και μετά το θάνατό του δηλαδή, πήγε και τους βρήκε. Και πήγε να δείξει στον Θωμά ότι αφού έχεις αυτήν τη δίψα να δεις και να ψηλαφίσεις τα σημάδια και να δεις ότι είμαι εγώ, θα έρθω και θα σου ικανοποιήσω αυτή την επιθυμία. Έρχεται ο Θεός. Εμείς δεν πηγαίνουμε, αδελφοί μου, πολλές φορές, γιατί δεν έχουμε ακριβώς αυτή την καλλιέργεια και αυτά τα ερωτήματα συνεχώς μέσα μας, οποιαδήποτε θα έλεγα εγώ ώρα της ημέρας, όπου και αν είμαστε, γιατί μπορεί με το σώμα μας και τα χέρια μας να είμαστε στη δουλειά μας και με την καρδιά μας και το μυαλό μας να είμαστε στον Θεό, που είναι και το ζητούμενο. Ο σταυρός μας λοιπόν σωστά, ένα πολύ βασικό σημείο. Θα ήθελα έτσι πριν μπούμε στα δύο βασικά θέματα μας σήμερα, που όσο μπαίνει η άνοιξη αλλάζει και η διάθεση του ανθρώπου και σκεφτόμαστε διαφορετικά, να σας πω μερικά πράγματα ενημερώνοντάς σας. Αυτή τη συνήθεια την έχουμε από παλιά, αλλά καλό είναι έτσι να γνωρίζουμε τι γίνεται δίπλα μας. Ακούσατε πρόσφατα ότι υπήρχε μια φιλολογία γύρω από το ότι στα νεογέννητα βρέφη θα τοποθετηθεί ένα τσιπάκι στο νοσοκομείο υποχρεωτικά για να παρακολουθούνται από τις ασθένειες ή από τους άλλους για να μην χαθούν. Αυτό αντιλαμβάνεται ότι ήταν ψέμα, δηλαδή ήταν μια ψευδής είδηση, η οποία όμως μέσα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι γίνεται πάντα δηλαδή, διοχετεύτηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να φανούν οι δράσεις μας, έτσι ώστε την άλλη φορά σιγά σιγά, λέγοντας κάθε φορά ψεύτικα αυτή την είδηση,
κάποια στιγμή θα την κάνουν στην πραγματικότητα και οι άνθρωποι θα αντιδρούν λιγότερο. Είναι σαν την ιστορία του Εσώπου, θυμάστε, με τον τζομπάνο και τους χωρικούς, που τους είπε μια φορά ότι έρχονται, έρχεται λύκος και τρέξαν αυτοί και αυτός γελούσε. Δεύτερη φορά του ίδιου και την τρίτη φορά που ήρθε πραγματικά ο λύκος, οι άνθρωποι δεν πήγαν και έφαγε ο λύκος τον τζομπάνο και τα πρόβατα. Είναι η τακτική αυτή της νέας εποχής των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν τα μυαλά των ανθρώπων. Προς το παρόν το αποφύγαμε με λίγα λόγια. Πάμε παρακάτω. Επίσης, την εποχή αυτή που έχουμε τρελαθεί όντως και δεν πάμε καλά, στη θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης ψήφισαν οι καθηγητές να ιδρυθεί τμήμα Ισλαμικών σπουδών. Θα μου πείτε, δεν βαριέσαι αδερφέ, εδώ ο κόσμος καίγεται, τι θα μπορεί να σημαίνει αυτό. Και όμως αδερφή μου, σημαίνει πάρα πολλά, τη στιγμή που το Ισλάμ εξαπλώνεται, οι Έλληνες καθηγητές της θεολογικής σχολής, από την οποία αποφοιτήσαμε και εμείς δηλαδή, και ευτυχώς δεν συνένεσαν όλοι σε αυτό, να λένε να ιδρυθεί τμήμα Ισλαμικών σπουδών. Γιατί μας χρειάζονται όλα αυτά, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε καλύτερα τη θεολογία μας. Θα ήταν πιο χρήσιμο, φαντάζομαι, παρόλη αυτήν την ανακατοσούρα που δυστυχώς διακρίνει μερικούς ανθρώπους που θέλουν να δείξουν ότι είναι μοντέρνοι και δέχονται τα πάντα ή και μερικούς που έχουν συμφέροντα γύρω από αυτό το θέμα. Να δούμε αν θα περάσει και αυτό. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι, όπως έλεγε και ο Πάτερ Παΐσιος, ο προφήτης Ηλίας μάλλον ακονίζει τη χαντζάρα του, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, έχουμε ξεφύγει εντελώς. Και δεν ξέρω πραγματικά αν ζούμε την Ανάσταση μέσα μας ή αν κοροϊδεύουμε ή αν είμαστε και αντίθετοι με το γεγονός αυτό πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, τα λέω αυτά διότι με ένα καινούριο νομοσχέδιο με το οποίο έτσι προωθούν μερικοί ορισμένα πράγματα, θα απαγορεύεται, ξέρετε, στους ιεροκήρυκες ή σε οποιοδήποτε άνθρωπο έτσι και τα λοιπά, να μιλάνε εναντίον του Ισλάμ ή των χιλιαστών ή των καθολικών ή των κακοδοξιών πάσης φύσεως. Και αυτό προωθείται μέσω του νέου αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Αστεία πράγματα, αδερφοί μου. Και σας λέω ότι ευτυχώς που στην Ελλάδα υπάρχει εκκλησία η οποία μέχρι τέλους θα φωνάζει, όσο φωνάζει και από όπου φωνάζει, για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αστεία στην καλύτερη περίπτωση και πολύ πονηρά και άσχημα στη χειρότερη. Γι' αυτό προβλέπω ότι θα έχουμε πόλεμο, εκτός από τον εξωτερικό που περιμένουμε από πάνω που έρχεται σιγά σιγά, θα έχουμε και πόλεμο εσωτερικό, γιατί του Έλληνος ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει και αυτά δεν πρόκειται να περάσουν εδώ για τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να μιλάνε και θα μιλάνε πάντοτε και ονοών νοήτου. Με την ίδια έννοια και πάνω στην ίδια βάση ήθελα να ρωτήσω στην αγάπη σας και να το μεταφέρετε και όλοι και να το επεξεργαστείτε και οι παρόντες εδώ και όσοι μας ακούτε από όλα τα μέρη της γης και της Ελλάδος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό και το χαιρόμαστε πάντοτε και το ξέρετε, γι' αυτό κάθε φορά το λέω. Έχουμε φτάσει τώρα 22 εκπομπές εσίως στην προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε το Άγιο Πνεύμα μέσα από τη φώτιση που έδωσε εδώ στους συνεργάτες και στα παιδιά της Ορθόδοξης Αγγελιάς. Ρωτάω λοιπόν την εξής πολύ ευαίσθητη ερώτηση. Σε κάποιο μέρος της Ελλάδος και σε άλλα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν θα γίνει εορτασμός για τη γενοκτονία των Ποντίων στις 11 Μαΐου, αλλά θα γίνει για τη γενοκτονία των Εβραίων στις 19. Και διερωτάται κανείς και λέει, στο Ισραήλ ζούμε, πού ζούμε τέλος πάντων, σε ποια χώρα του κόσμου. Αλλά εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα, ο καθένας από εμάς να σκεφτεί πού βρίσκεται αυτό, πού γίνεται και γιατί γίνεται. Γιατί να εορταστεί η γενοκτονία των Εβραίων και όχι των Ποντίων, που η μισή Ελλάδα είναι ποντιακής καταγωγής και προέρχεται από τα μέρη εκείνα τα αιματοβαμμένα, που από ό,τι φαίνεται ξανά πάλι θα υπάρξει αιματοχυσία, διότι όλα δείχνουν ότι βαδίζουν προς τα εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αδερφοί μου, μακάρι ο προβληματισμός αυτός να είναι γόνιμος, έτσι ώστε
να μένει κάτι σε εμάς και να μην τα ξεχνάμε εύκολα, διότι όπως σας είπα στα τέσσερα αυτά θεματάκια, δηλαδή όσον αφορά το τσιπ για τα παιδάκια, όσον αφορά το τμήμα Ισλαμικών Σπουδών, τον αντιρατσιστικό νόμο και τους εορτασμούς της γενοκτονίας, πρέπει να ξεσηκωνόμαστε, να μιλάμε. Διότι αν δεν μιλάμε, να ξέρετε ότι θα μιλάνε άλλοι μας και επιπλέον δεν θα ακουγόμαστε, γιατί άμα και το μωρό δεν κλάψει, δεν το δίνει η μαμά του να φάει. Και το ίδιο ισχύει και στη δική μας περίπτωση, που σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτοί που μας κυνηγούν μας φοβούνται πιο πολύ. Αλλά το φόβο τους μας κυνηγάνε και δυστυχώς εμείς υποκύπτουμε σε αυτό το κυνηγητό, ενώ θα έπρεπε να αντισταθούμε και να παραμείνουμε εμείς να κυνηγάμε αυτούς τους ανθρώπους. Θα συνεχίσω βλέποντας εδώ τις ευχές σας και το Χριστός Ανέστη που λέτε από όλα τα μέρη, από τα Τρίκαλα, από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χίο, από την Κομοτηνή, από την Ξάνθη, από την Αλεξανδρούπολη και φυσικά και από το εξωτερικό, από το Βέλγιο και τη Γερμανία. Σας ανταποδίδω και εγώ την ευχή και την διαπίστωση, διότι το Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, είναι μια διαπίστωση. Και εδώ ακριβώς επάνω θέλω να σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Να σκεφτούμε δηλαδή τι. Χριστός Ανέστη λοιπόν, έτσι, και μακάρι όπως σας είπα, όλοι να το λέμε το Χριστός Ανέστη οπωσδήποτε για 40 μέρες. Και όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, Χριστός Ανέστη χαρά μου, δηλαδή η χαρά μου είναι ότι ο Χριστός Ανέστη και η χαρά μου είστε όλοι εσείς οι οποίοι απαντάτε στο Χριστός Ανέστη, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν απαντούν στο Χριστός Ανέστη. Είναι αυτό που λέμε καλημέρα και απαντάει ο άλλος που κι ας παίρνω, γιατί δεν καταλαβαίνει τι του λες. Το ερώτημα λοιπόν σήμερα στο θέμα μας θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω εγώ συγκλονιστικό, διότι ρωτάει λοιπόν ο ερωτών και λέει γιατί έγινε η Ανάσταση και φέτος, δηλαδή θα μπορούσε να μην γίνει, γιατί κάθε χρόνο αδερφοί μου το περνάμε έτσι ενδεχομένως. Περιμένουμε και λέμε θα γίνει τώρα η Ανάσταση, έρχεται η Μεγάλη Σαρακουστή, η Μεγάλη Εβδομάδα και θα γίνει η Ανάσταση και ετοιμαζόμαστε. Μια χρονιά, δηλαδή δεν θα ξέρω αν θα είναι φέτος ή του χρόνου, δεν θα έρθει η Ανάσταση. Διότι αδερφοί μου θα προηγηθούν τα σημεία τα οποία θα προετοιμάζουν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε λιγάκι σήμερα και να δούμε γιατί ο Θεός μας ελέησε πάλι και ξανααναστήθηκε εφέτος. Διότι επαναλαμβάνω, του χρόνου μπορεί να μην το κάνει, γιατί θα προηγηθούν τα γεγονότα της Δευτέρας Παρουσίας. Ερχόμαστε λοιπόν και ρωτάμε τον εαυτό μας και κάθε άνθρωπο ο οποίος διαβάζει και είναι χριστιανός και θέλει να λέγεται χριστιανός και θέλει να λέγεται και συνειδητός χριστιανός. Τι θα δούμε ή τι θα είναι αυτό το οποίο θα μας ειδοποιήσει εκτός από όλα αυτά που βλέπουμε, γιατί βλέπουμε παραδείγματος χάρη ακουές πολέμων, έτσι, που είναι ένα πρώτο σημάδι των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή, έρχονται πόλεμοι, λέμε. Κατεβαίνει ο Πούτιν, από τη Συρία έρχονται οι Τούρκοι, οι Αμερικάνοι έρχονται από εδώ. Όλα αυτά είναι ακοές πολέμων. Τη σκληρότητα των ανθρώπων. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, επειδή η αμαρτία περίσσεψη, έχουν παγώσει και είναι πολύ σκληροί και έτσι δεν εκδηλώνουν την αγάπη τους και η αμαρτία έχει περισσέψει. Το βλέπουμε και αυτό. Επίσης βλέπουμε πολύ αίμα παντού. Δηλαδή, ή θα σκοτώνουν οι άνθρωποι, ή θα χτυπιούνται, ή θα γίνονται συνεχώς εκτρώσεις, που είναι ό,τι χειρότερο, αδερφοί μου, και δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Διότι ένας λαός που σκοτώνει τον εαυτό του, μονίμως, είναι καταδικασμένος να αφανιστεί όχι μόνο υλικά, αλλά και πνευματικά. Διότι κάνοντας φόνους, συνεχώς, καταστρέφει τον εαυτό σου όσον αφορά τη σχέση σου με τον Θεό. Όλα αυτά τα σημάδια είναι σημάδια και βλέπουμε συνεχώς τον κόσμο να απομακρύνεται από τον Θεό, συνεχώς. Και οπωσδήποτε λέμε ότι είμαστε στα έσχατα χρόνια και ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι δεν βλέπουμε να υπάρχει επανόρθωση και ότι χειρότερα θα γίνονται, καλύτερα θα γίνονται τα πράγματα από εδώ και στο εξής.
Λοιπόν, αδερφοί μου, ποιο είναι όμως εκείνο το σημαντικό κομμάτι, το σημαντικό δείγμα, το οποίο θα μας βάλει πλέον σε σκέψεις ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία και ότι η Ανάσταση δεν θα επαναληφθεί κάποια στιγμή. Είναι οπωσδήποτε, και θέλω λίγο να είμαστε προσεκτικοί εδώ, είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου. Έτσι, κάποια στιγμή θα καταλάβουμε ότι μέσα από τους δέκτες της τηλεοράσεως, μέσα από κάποια προγράμματα παγκοσμιοποίησης και μέσα από τακτικές οι οποίες θα αλλάζουν τη μορφή του κόσμου και τη ζωή του, το επίπεδο το βιωτικό και όλα αυτά, θα καταλάβουμε ότι αυτά θα απορρέουν όλα από έναν άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος θα δείχνει ότι είναι καλός και ότι αγαπάει τον κόσμο και ότι θέλει να βοηθήσει γενικότερα αυτή την ανέχεια και την ατιμία και την αδικία με νόμους, με παροχές, με λεφτά πολλά και όλα αυτά θα είναι γνωστά από την τηλεόραση. Θα βλέπουμε τους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για τον Θεό, να γίνονται περισσότεροι χριστιανοί, να γίνονται πιο πνευματικοί οι άνθρωποι. Με λίγα λόγια δηλαδή θα βλέπουμε αλλαγές σε αυτόν τον κόσμο. Μια όμορφη, εξωτερική, επίπλαστη θα έλεγα, καλοσύνη παντού θα υπάρχει. Δηλαδή ο κόσμος θα τρώει και θα πίνει, δεν θα του λέει κανείς τίποτα. Θα είναι όλα ελεύθερα και καλά. Και θα υπάρχει ασφάλεια, θα υπάρχει νόμος, θα υπάρχει στρατός, θα υπάρχουν όλα αυτά. Και όλα αυτά θα συγκεντρώνονται στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Εδώ ακριβώς, αδελφοί μου, θέλω να προσέξετε την πονηριά του πράγματος. Αυτό ακριβώς θα σημαίνει το τέλος του κόσμου. Δηλαδή μετά από αυτό δεν θα υπάρχει άλλη Ανάσταση. Μετά από αυτό θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στον ουρανό ο Σταυρός και από πίσω οι άγγελοι και από πίσω ο Κύριος με όλη τη δόξα του και θα σημάνει σε δευτερόλεπτα μέσα, δηλαδή ενρυπεί οφθαλμού όπως λέει, μέχρι να κοιτάξει το μάτι μας δεξιά και αριστερά, θα γίνουν όλα αυτά και τότε θα τελειώσουν όλα. Δηλαδή θα υπάρξει μια χρονιά, ενδεχομένως να ζούμε εμείς, που δεν θα ζήσουμε ξανά την Ανάσταση και μακάρι να είμαστε αυτοί που θα ζήσουμε την Ανάσταση των ουρανών των πάντων, διότι ξέρετε ότι μετά τη Δευτέρα Παρουσία όλα πλέον θα αποκατασταθούν. Πολλές φορές ασχολούμαστε με πολλά μελλοντικά και βλέπουμε εδώ και εκεί τι γίνεται και διαβάζουμε, ένας λέει τόσα χρόνια, ο άλλος λέει άλλα χρόνια, ο άλλος λέει θα γίνει αυτό, ο παραπέρα θα λέει θα γίνει το άλλο και προβληματιζόμαστε και λέμε θα γίνει, δεν θα γίνει, πώς θα γίνει. Αυτά είναι τα βασικά, αδερφοί μου, δεν χρειάζεται περισσότερο προβληματισμός. Τα βασικά είναι να είμαστε έτοιμοι για την ημέρα αυτήν που ο κόσμος ο πολύς θα χαίρεται και θα λέει τι ωραία, έχουμε ειρήνη, έχουμε ένα αρχηγό, έχουμε λεφτά, έχουμε να φάμε κτλ. Και ο χριστιανός θα λυπάται γιατί θα καταλάβει ότι αυτός ο καλούτσικος άνθρωπος είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος ήρθε και αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτός ο κόσμος. Μάλιστα δε, προς το τέλος θα το καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι, διότι αυτός ο καλός θα αρχίσει να εμφανίζεται τον εαυτό του και τα τελευταία 3,5 χρόνια, όπως λέει η Αποκάλυψη, θα είναι ο πραγματικός εαυτός του. Θα είναι κακός δηλαδή και θα συντρίψει τον κόσμο και θα είναι αυτό αφορμή μετάνοιας. Αλλά όλα αυτά, και δεν ξέρουμε αν θα είναι 3,5 χρόνια όπως τα υπολογίζουμε εμείς, όλα αυτά τα βασικά, αδελφοί μου, πρέπει να μας κάνουν να δοξολογούμε τον Θεό και να κάνουμε τον Σταυρό μας, διότι εορτάσαμε και φέτος την Ανάσταση. Και δεν ξέρω πώς και με ποιες συνθήκες, πολλοί μπορεί να ήταν μέσα στα σπίτια τους, να μπορούσαν να βγουν, ασθενείς, έγκυες, μητέρες με μικρά παιδιά και ούτω καθεξής. Μπορεί μερικοί να ήταν στεναχωρημένοι, μπορεί μερικοί να μην δώσαν σημασία στην Ανάσταση, αλλά θα έρθει η ημέρα, αδελφοί μου, και η ώρα κατά την οποία θα λέει το ημερολόγιο, παραδείγματος χάρη, ότι φέτος το Πάσχα είναι, ας υποθέσουμε, στις 10 Απριλίου και δεν θα έρθει ποτέ αυτό το πράγμα. Και οι άνθρωποι του Θεού, όπως οι Απόστολοι σήμερα, κρυμμένοι στο υπερό, θα περιμένουν τον Χριστό. Θα είναι συναισθαλμένοι εκείνες τις ημέρες, θα είναι προσευχόμενοι και θα λένε από ώρα σε ώρα τελειώνουν όλα και κάπου θα τους δίνει και ο Θεός μέσα από τις ενέργειές Του, κάτι που θα πούμε παρακάτω, θα τους δίνει εκείνη την εντύπωση ότι έρχομαι, είμαι κοντά. Και φυσικά, για να είμαστε αντιληπτοί αυτού του γεγονότος, πρέπει να έχουμε τα αισθητήριά μας καθαρά και ανοιχτά. Να περιμένουμε δηλαδή.
να διαβάζουμε, να αγωνιζόμαστε, να κάνουμε πνευματική ζωή. Θα τα πω παρακάτω και στο θέμα της στερώσεως. Άρα να είμαστε έξυπνοι. Με ποια έννοια? Ότι ξυπνάω, ότι είμαι σε εγρήγορση, ότι συνεχώς περιμένω πότε θα γίνει κάτι. Έτσι. Όπως το κάνετε με άλλα πράγματα, έτσι το κάνουμε και με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή περιμένω πότε θα γίνει κάτι. Περιμένω ότι εφέτος, παραδείγματος χάρη, δεν θα γιορτάσω την Ανάσταση, γιατί θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και θα τα αλλάξει όλα. Δεν ξέρω αν έχουμε καμία ερώτηση. Κωνσταντίνε, βλέπεις εδώ. Ευχές πολλές έχουμε. Όχι ακόμα. Ευχές. Ναι. Ευχές. Και από την Κοζάνη, βλέπω εδώ, και από τη Χίο, Χριστίνα. Και από το Βόλο. Το Ήλιον, Κόμαρα. Τρίκαλα, από τα Κόμαρα στο Βόρειο Εύρο. Διδημότυχο, Παλίνη. Βλέπω όλους εδώ, Παλίνη. Διδημότυχο. Βέλγιο. Την Παλίνη Όλγα. Ο Γιώργος από το Βέλγιο, η Ελένη από τη Γερμανία, η Θάλια από τη Θεσσαλονίκη και όλες οι παρέες που είναι μαζεμένες και οι ιδέες που είναι από τη Νέα Ζύχνη, που είναι μαζεμένες στην Αλεξανδρούπολη και παρακολουθούν πάντα έτσι σε παρέα τις συνομιλίες. Καταλάβετε λοιπόν, αδερφοί μου, ότι τα πράγματα είναι και δύσκολα, αλλά είναι και τόσο καθαρά σε εμάς που πιστεύουμε στον Θεό, γιατί ο Θεός φρόντισε να τα γνωρίζουμε και φρόντισε να στείλει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι Απόστολοι, με την έννοια ότι απεσταλμένοι να κάνουν αυτό που θα έκανε εκείνος όταν ήταν στον κόσμο. Βλέπετε τι είπε και αύριο, σαν αύριο στους Αποστόλους. Τους έστειλε παντού να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και τους είπε, μη κάθεστε εδώ φοβισμένοι μέσα στα δωμάτια, μέσα στα κρυφά, στα υπερώα και σε αυτά με κλειδωμένες τις πόρτες. Πάρτε, λάβετε Πνεύμα Άγιο και ξεκινήστε και πάτε παντού να κηρύξετε ποιο, το Ευαγγέλιο. Το οποίο Ευαγγέλιο τι είναι? Είναι η καλή αγγελία. Είναι τι? Η χάρη και η χαρά. Και αυτό θα το κάνει μόνος άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται. Και ποιος είναι ο άνθρωπος που δεν φοβάται? Είναι ο άνθρωπος που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Εμείς φωτιστήκαμε. Πήραμε στη βάφτιση το Άγιο Πνεύμα. Εμείς καταλάβουμε πολλά. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Εμείς ξέρουμε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, εμείς ξέρουμε τι σημαίνει η Ανάσταση και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι πάνω σε αυτή τη βάση για να τα νιώσουμε πιο καλά τα πράγματα. Τώρα, εδώ ακριβώς δένει και θα ήθελα έτσι λίγο να συγκεντρωθούμε και να ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα της θεώσης. Καμιά φορά λέμε ότι τα ξέρουμε ή αν θέλετε καμιά φορά λέμε ότι εντάξει, τι είναι η θέωση? Η θέωση είναι να γίνει ο άνθρωπος θεός και το κλείνουμε εκεί και δεν το ψάχνουμε αρκετά και θα ήθελα σήμερα να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, αδερφοί μου, διότι αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά και να ξέρετε ότι όσο πάμε στην πηγή, πιο κοντά στην πηγή να πιούμε νερό, τότε είναι πιο καθαρά τα νερά και η πηγή για μας είναι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η όμορφη αυτή η οποία μας οδηγεί στη βάση μας. Και η βάση, αδερφοί μου, δηλαδή ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η θέωση. Παρακαλώ, βέβαια, αν έχετε ερωτήσεις να τις υποβάλλετε, είτε για το προηγούμενο θέμα, είτε για αυτό που θα πούμε τώρα, και θα είναι μεγάλη χαρά να τις απαντήσουμε. Λοιπόν, η θέωση τώρα, τι είναι αυτή η θέωση? Η θέωση, αδερφοί μου, είναι όσο το δυνατόν ομοίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Δηλαδή η προσπάθεια αυτή που κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει τον Θεό λέγεται θέωση. Μπορεί να μην φτάσει ποτέ στην θέωση, αλλά όλη αυτή η διαδικασία είναι η διαδικασία της σωτηρίας. Και φυσικά, αδερφοί μου, δεν είναι συναισθηματικό αυτό, δηλαδή το να ενωθώ με τον Θεό όπως ενδεχομένως ενώνω με έναν άνθρωπο, αλλά είναι, όπως λέει η Εκκλησία μας, οντολογικό, δηλαδή είναι μία πραγματικότητα, σαν να έχουμε γεννήσει κάτι, σαν να έχουμε κτίσει κάτι και φυσικά εκτός από αυτό είναι και πραγματικό. Δηλαδή, πώς να το πω έτσι, με ένα πολύ απλό παράδειγμα που μου έρχεται τώρα έτσι στο μυαλό, ότι οντολογικά πράγματα δηλαδή είναι αυτά που δημιούργησε ο Θεός. Δηλαδή, το καλό είναι
η δημιουργία του Θεού, παραδείγματος χάρη, ενώ το κακό είναι η απουσία του καλού. Οντολογικά υπάρχει μόνο το καλό. Ο άνθρωπος έφτιαξε μόνο καλό. Έτσι λοιπόν ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο Θεός έφτιαξε τι? Αυτήν την ένωση μαζί του, η οποία επαναλαμβάνω δεν είναι με τα συναισθήματα, αλλά γίνεται στην πραγματικότητα. Για πολλούς λόγους, θα τους αναφέρουμε παρακάτω. Ένας από αυτούς είναι ότι τρώμε τη σάρκα του και πίνουμε το αίμα του. Δηλαδή η ένωση είναι πραγματική, καθαρή ένωση, αδερφοί μου. Λοιπόν, ο σκοπός της δημιουργίας του κόσμου ήταν να γίνει ο άνθρωπος Θεός, έτσι. Και φυσικά ο σκοπός της ενανθρώπισης ήταν να γίνει ο Θεός άνθρωπος και να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Και φυσικά αυτό για να γίνει, και θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ εδώ, πρέπει να καταλάβουμε πώς γίνεται. Δηλαδή, εμείς τον Θεό το γνωρίζουμε από τις ενέργειές Του. Δηλαδή, ο Θεός έχει, δύο παρουσίες σε εμάς. Είναι η ουσία Του και είναι η ενέργειές Του. Την ουσία Του δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Τις ενέργειες όμως καταλαβαίνουμε. Τι γίνεται εδώ όμως, αδερφοί μου? Οι ενέργειες του Θεού είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι άκτιστες. Δηλαδή, είναι ικανές να μας ενώσουν μαζί Του. Ό,τι καλό μας στέλνει ο Θεός δηλαδή, δεν είναι απλώς ένα δώρο, είναι μία ένωση μαζί Του. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό θα το εξηγήσω παρακάτω για να τα λέμε λίγα-λίγα έτσι ώστε να τα χωνεύετε καλύτερα. Λοιπόν, ο υψηλότερος στόχος λοιπόν και του Θεού και του ανθρώπου είναι η ένωση των δύο. Δηλαδή, ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό και φυσικά ο Θεός να ενωθεί με τον άνθρωπο και όλα αυτά μέσα από τη Θεία Χάρη. Η Χάρη την καταλαβαίνουμε σύμφωνα με αυτό που έγινε σήμερα, δηλαδή που θα διαβαστεί αύριο στις εκκλησίες, ότι το Άγιο Πνεύμα το δέχεται ο άνθρωπος, έρχεται μέσα του και τον κάνει εντελώς διαφορετικό, όπως έκανε τους Αποστόλους. Όπως κάθε πράξη, έτσι και η θέωση γίνεται σε ένα χώρο. Έτσι. Ο χώρος που γίνεται η θέωση του ανθρώπου είναι μόνο η Εκκλησία, αδερφοί μου. Και προς Θεού δεν αναφέρουμε ούτε στα ντουβάρια, ούτε στους ιερείς μόνο, ούτε στην ενορία μας, ούτε ξέρω εγώ σε μια Μητρόπολη ή σε ένα Πατριαρχείο κτλ. Κτλ. Αναφέρομαι στην Εκκλησία σαν το σώμα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ανήκω στην Εκκλησία του Χριστού, σημαίνει ότι είμαι Ορθόδοξος, βαφτισμένος, μελετημένος, κοινωνημένος, εξομολογημένος και φυσικά συμμετέχω με το σώμα και το αίμα του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία, ενώνοντας τον εαυτό μου μαζί του. Αυτός είναι ο άνθρωπος που ανήκει στην Εκκλησία. Και ξέρετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτό είναι ένα ισότιμο μέλος της Εκκλησίας. Κανένας δεν είναι ανώτερος και κανένας δεν είναι κατώτερος μέσα στην Εκκλησία. Βέβαια, υπάρχουν και νεκρά μέλη του σώματος του Χριστού. Πώς είναι τα νεκρά κύτταρα. Και νεκρό μέλος είναι ένας χριστιανός ορθόδοξος βαπτισμένος, ο οποίος, αδελφοί μου, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνάει, δεν προσεύχεται, δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα τα πνευματικά. Είναι μέλος της Εκκλησίας, αλλά είναι νεκρό. Είναι σαν το κύτταρο το οποίο έχει πεθάνει και απλώς υπάρχει πάνω στο σώμα μας και το κουβαλάμε σαν άχρηστο βάρος. Δεν θα μας χρησιμεύσει ποτέ σε τίποτα. Και φανταστείτε ότι ενώ η ζωή του Χριστού και η επαφή μαζί του, η ένωση μαζί του μας προσφέρει τόσα πολλά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν και απαξιώνουν αυτό το πράγμα και στέκονται μακριά από όλο αυτό και ενώνονται με χίλια δύο πράγματα εκτός από τον Θεό. Και εδώ ακριβώς είναι και η ταλαιπωρία της ανθρώπινης φύσης, το πώς ο άνθρωπος είναι δυστυχώς άσχετος με ορισμένα πράγματα και ασχολείται με χίλια δυο εκτός από την κυρίως ένωση της ζωής του, αυτή που θα τον κάνει Θεό. Έτσι, και εδώ είναι το βασικό. Λοιπόν, στην Εκκλησία, αδερφοί μου, ο άνθρωπος πετυχαίνει τη θέωση, το είπαμε και λίγο προηγουμένως, θα το πούμε και λίγο διαφορετικά σήμερα, όχι γιατί μετέχει στην ουσία του Θεού, διότι αν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε θα υπήρχε πρόβλημα, έτσι.
αλλά μετέχοντας στις ενέργειες του Θεού. Δηλαδή, καταλαβαίνω τον Θεό γιατί με άλλαξε και έκανε ένα θαύμα στη ζωή μου. Τελείωσε. Καταλαβαίνω τον Θεό μέσα από τη Θεία Μετάνυψη. Τελείωσε. Καταλαβαίνω τον Θεό μέσα από την προσευχή. Τελείωσε. Καταλαβαίνω τον Θεό μέσα από την πρόνοιά Του, γιατί εκεί που δεν είχα λεφτά, μου τα έστειλε ξαφνικά από το πουθενά. Και χίλιες σε δύο ενέργειες που γίνονται καθημερινά από την χάρη του Θεού. Προσέξτε όμως, όλες αυτές οι ενέργειες είναι άκτιστες. Τι σημαίνει αυτό, και θα προσπαθήσω τώρα να το εξηγήσω. Όταν οι καθολικοί, παραδείγματος χάρη, μιλάνε για σχέση με τον Θεό, μιλάνε ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει καλά έργα, καλές πράξεις, έτσι, για να γίνει καλύτερος ηθικά, να καλυτερεύσει σε μια ηθική προσωπικότητα και να γίνει πιο σωστός άνθρωπος. Σε εμάς δεν ισχύει το ίδιο. Σε εμάς όλες οι προσπάθειες του ανθρώπου συντείνουν σε τι? Στο να ενωθεί με τον Θεό. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν ο Θεός σου προσφέρει την άκτιστη ενέργειά Του, γιατί αυτό έχει ειδική χάρη, γιατί ο Θεός είναι πραγματικός, αληθινός, δεν είναι κάτι μέσα στην ατμόσφαιρα, θα λέγουμε, το οποίο περιλήπταται, ό,τι σου στέλνει ο Θεός, τι έχει? Έχει τέτοια δύναμη, να σας το πω έτσι πολύ απλά, η οποία σε κάνει και σε ένα Θεό. Δηλαδή, όλα αυτά τα χαρίσματα που μας έδωσε, παραδείγματος χάρη, ο Θεός, είναι τόσο δυνατά που μπορούν να μας κάνουν Θεούς και εμάς, κατά χάρη. Όλες αυτές οι δωρεές που μας δίνει, παραδείγματος χάρη, αν κανείς μετανιώνει μέσα από την εξομολόγηση, γίνεται Θεός. Όταν καθαρίσει ο άνθρωπος και φτάνει στον αγώνα, και είναι μάλλον στον αγώνα της θέωσης, θεώνεται και ο ίδιος. Πώς γίνεται αυτό? Είναι σαν να έστειλε την ηλιακτίδα ο ήλιος, η οποία δεν είχε απλώς μια δύναμη να σε να φωτίσει το μέρος που ήσουν ή να σε ζεστάνει, αλλά είχε τη δύναμη να σε αλλάξει, να σε κάνει καινούριο άνθρωπο. Οι ενέργειες του Θεού δεν είναι απλώς μια ένδειξη καλοσύνης του Θεού απέναντι στον άνθρωπο, αλλά ό,τι κάνει ο Θεός, αυτό θέλω να προσέξετε, πολύ σημαντικό, έχει δύναμη μέσα του. Δηλαδή, αν σου απλώσει το χέρι και σε πιάσει, γίνεσαι Θεός. Αν σου στείλει μια καλή, έτσι, ένα καλό λογισμό, γίνεσαι Θεός. Την ώρα εκείνη είσαι μέσα στον παράδεισο. Την ώρα που ο Θεός σε φώτισε γιατί έκανες προσευχή και σου έδωσε τη λύση, εσύ πετάς. Έγινες Θεός. Την ώρα που ο Θεός ήσουν προετοιμασμένος και κοινώνησες το Πάσχα, εκείνη την ώρα που έλαβε σώμα και αίμα, ήταν τόσο δυνατή αυτή η σχέση, αυτή η ένωση που έγινες Θεός. Δεν ήταν απλώς μια καλή ενέργεια που πήρες από έναν άνθρωπο. Διότι, παραδείγματος χάρη, αδελφοί μου, ένας άνθρωπος μας δίνει κάτι, μας παρέχει, χαιρόμαστε, τον αγκαλιάζουμε, τον φιλάμε, είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό δεν μας κάνει Θεούς. Οι άκτιες ενέργειες του Θεού, γιατί ο Θεός είναι πραγματικός, εδώ μπερδεύονται οι άνθρωποι οι άλλοι, ξέρετε τι λένε? Λένε ότι ο Θεός είναι μια δύναμη σκορπισμένη σε όλο τον κόσμο. Παντού, ας πούμε, υπάρχει Θεός. Στα ζώα, στα φυτά, στα νερά, από εδώ, από εκεί κτλ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός πραγματικά είναι αυτός ο οποίος, σας είπα, με τις ενέργειές του, που είναι πάρα πολύ βασικό να το κατανοήσουμε ποιες είναι οι ενέργειες του Θεού, μας θεώνει. Η σχέση, με λίγα λόγια, με τον Θεό, οποιαδήποτε επικοινωνία, αν θέλετε, και οποιαδήποτε επαφή με τον Θεό, μας κάνει Θεούς. Είναι τόσο δυνατή αυτή η επαφή, είναι τόσο δυνατός ο Θεός, που δεν μπορεί παρά μόνο να μας κάνει ολόκληρους, καθαρούς από πάνω μέχρι κάτω. Και να μας κάνει φυσικά, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να αυξάνουμε συνεχώς στη σχέση και στην ποιότητα μαζί του. Αυτό, αδελφοί μου, ακριβώς είναι η θέωση. Τώρα, για να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είπαμε ποια είναι η θέωση, είπαμε πού είναι ο τόπος της θέωσης, διότι, κακά τα ψέματα, αν κανείς είναι έξω από την Εκκλησία, πολύ θα δυσκολευτεί να ενωθεί με τον Θεό. Πώς θα ενωθεί, αφού ο Θεός είναι εκεί? Είναι ο πανταχού παρόν, αλλά είναι αυτός ο οποίος μέσα στην Εκκλησία υπάρχει και από εκεί πηγάζει και από εκεί δίνει, και εκεί θα λέγαμε είναι η φωλιά. Τι γίνεται λοιπόν? Όταν θελήσουμε ή όταν είμαστε στην διαδικασία, θα έλεγα εγώ, συνεχώς, όσα είναι τα χρόνια της ζωής μας και όσα χρόνια ανήκουμε στην Εκκλησία, να προχωράμε προς την θέωση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Είπαμε ότι η θέωση ενεργείται μέσα στην Εκκλησία και είναι δώρο Θεού, έτσι, το δίνει ο Θεός και καταλαβαίνουμε τη δύναμη εμείς του Θεού ποια είναι όταν είμαστε μέσα στα μυστήρια και το αντιλαμβανόμαστε πολύ. Όλη η ζωή μας είναι ένα μυστήριο κοντά στον Θεό. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι εμείς πάσχουμε τη θέωση, δηλαδή την ενεργούμε, αγωνιζόμαστε για αυτήν και ο Θεός την ενεργεί. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, σαν να μας βάζει επάνω μας κάτι, εμείς να το σηκώνουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε να γινόμαστε ενωμένοι, να ενωνόμαστε μαζί Του, να θεωνόμαστε μαζί Του. Θα έλεγε κανείς ότι για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται κάποιες διαδικασίες. Να κάνω αυτό, εκείνο, το άλλο και το άλλο. Αυτό είναι η πορεία προς την θέωση. Όχι αδελφοί μου, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ο καθημερινός αγώνας που κάνουμε για να συντηρήσουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Εκείνη μας πλουτίζει, εκείνη μας θεώνει. Η πορεία προς τη θέωση γίνεται με μερικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουμε. Μερικοί τα έχουν σαν χαρίσματα, μερικοί αγωνίζονται πάρα πολύ να το αποκτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο είναι η ταπείνωση. Ποια είναι αυτή η ταπείνωση? Δεν είναι ούτε ο εξευτελισμός, ούτε το να μην έχεις αξία, ούτε το να μην έχεις προσωπικότητα. Ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι καταρχήν να δεχτείς ότι υπάρχει Θεός. Υπάρχουν πάρα πολλοί εγωιστές άνθρωποι που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και λένε δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει διάβολος, εγώ είμαι και κανείς άλλος. Με αυτή την τακτική δεν μπορείς να δεχτείς το μήνυμα του Θεού, ούτε τις ενέργειές Του, ούτε τη χάρη Του, ούτε να θεωθείς, αφού δεν το αποδέχεσαι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο εγωιστές που κάνουν μόνο αυτό που τους λέει το μυαλό τους. Δεν ακούν κανέναν δηλαδή. Οπότε, χωρίς υπακοή στο θέλημα του Θεού, δεν μπορείς να θεωθείς, είναι πάρα πολύ απλό. Και φυσικά η ταπείνωση, διότι μιλάμε για βάθος αρετής, είναι τι? Είναι να μπορούμε να παραδεχτούμε την αρρωστημένη φύση μας, την υπολοιπόμενη φύση μας, την αδυναμία μας, την αμαρτία μας με λίγα λόγια και φυσικά με αυτή την έννοια θα μπούμε και στα μυστήρια της Εκκλησίας, θα τα παραδεχτούμε. Θα πούμε ότι έχω ανάγκη από εξομολόγηση, από Θεία Κοινωνία, από μετάνοια, από ευχέλα, από προσευχή, από αγάπη, τα έχω ανάγκη. Αλλιώς ο εγωιστής άνθρωπος θα πει δεν έχω ανάγκη τίποτα εγώ, ξέρω το δρόμο μου, πιστεύω με τον τρόπο μου και θα κάνω εγώ αυτό που νομίζω και θα περνάει η ώρα, αδερφή μου, με λίγα λόγια, σε αυτόν τον κόσμο και είτε θα παίρνεις φάρμακα, είτε εν πάση περιπτώσει θα τη βγάζεις από εδώ και από εκεί, περνώντας όπως μπορείς τα χρόνια της ζωής σου. Επειδή σε όλες αυτές τις προσπάθειες που διαφημίζονται ανά τον κόσμο είναι το κέντρο άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος να αναδειχθεί, ο άνθρωπος να κάνει, ο άνθρωπος έχει δυνάμεις, γι' αυτό υπάρχει παταγώδης αποτυχία. Παντού. Παντού αποτυχίες, παντού ανομαλίες, παντού αδικίες, παντού εγωισμοί, παντού παντού. Γιατί ο άνθρωπος είναι το κέντρο. Δεν γίνεται έτσι. Η ταπείνωση και βλέπουμε τη ζωή των Αγίων κοντά σε αυτό. Είναι αυτό που έφερε, αδερφοί μου, τη θέωση στους ανθρώπους. Δηλαδή, ταπεινά αποδέχομαι ότι ο Θεός υπάρχει και όπως θέλω, έτσι, όπως θέλει μάλλον, έτσι κάνω και ενώνομαι μαζί Του. Το ίδιο γίνεται και σε μια οποιοδήποτε υγιή ανθρώπινη σχέση. Τώρα, αδερφοί μου, ας υποθέσουμε ότι εμείς πατήσαμε αυτήν την βάση και αποδεχτήκαμε ότι υπάρχει Θεός και ακολουθήσαμε το θέλημά Του. Τι χρειάζεται για να προχωρήσουμε προς τη θέωση? Χρειάζεται επίσης η καθαρή καρδιά. Μακάρι λέει η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεόψονται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται, γιατί συνεχώς σκέφτονται πονηρά, άσχημα, κακά, δημιουργούν πλεκτάνες, ζουν μες στην κακία, θέλουν να κερδίσουν πράγματα από πλάγιες οδούς, κυνηγάνε τα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό όμως, αδερφοί μου, απομακρύνει τον άνθρωπο τόσο πολύ από την ένωση με τον Θεό, γιατί δεν έχει καμία σχέση, που πραγματικά είναι κρίμα, γιατί λες ότι θα μπορούσε να καταφέρει περισσότερα πράγματα ο άνθρωπος. Βέβαια, ο αγώνας, αδερφοί μου, δεν τελειώνει ποτέ για τη θέωση. Και λέει κάπου ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν είναι αυτήν. Δηλαδή πρέπει να είσαι αγωνιστής για να κερδίσεις τη βασιλεία του Θεού.
Δηλαδή για να μπορείς να ενωθείς, να είσαι όσο το δυνατόν περισσότερο ενωμένος με Αυτόν. Και φυσικά έτσι προχωρώντας σιγά σιγά θα μπορέσεις να φτάσεις και στην κάθαρση της ψυχής σου, δηλαδή να δεχτείς μερικά πράγματα. Είναι λίγο δύσκολα όλα αυτά, αλλά είμαι σίγουρος και να είστε σίγουροι ότι αν κάνουμε σωστά τον αγώνα μας, θα είμαστε κοντά από αυτά, θα τα νιώθουμε, θα τα ζούμε έστω και λίγο και θα μπορούμε να κάνουμε και κάτι περισσότερο. Αλίμονο αν είμαστε μακριά και συνεχώς απομακρυνόμαστε και τότε δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε ποτέ άκρη. Λοιπόν, όσο προχωράει ο άνθρωπος, με λίγα λόγια, στην κάθαρση της ψυχής του, αρχίζει και αποκτά ένα φως. Βλέπει την αλήθεια δηλαδή, το βασικότερο. Μετά κάνει όμορφα πράγματα στους άλλους, δηλαδή είναι αγαθός, όχι με την έννοια του μυαλού, αλλά με την έννοια της καρδιάς, και φυσικά μετά, σιγά σιγά, φτάνει στην απάθεια. Με ποια έννοια φτάνει στην απάθεια? Δεν τον ενδιαφέρει η αμαρτία, αλλά τον ενδιαφέρει ο Θεός. Και όσες φορές αμαρτάνει σαν άνθρωπος, το κάνει μη θέλοντας πάλι. Από την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Τώρα, τι γίνεται με αυτή την απάθεια? Έχει μερικά στάδια αυτή η απάθεια. Την ζούμε όταν προσπαθούμε να φτάσουμε στη θέωση. Πρώτον, η πρώτη απάθεια είναι όταν ο άνθρωπος σταματήσει να θέλει να αμαρτάνει. Και δεν αναφέρομαι σε ψυχολογισμούς ή στα αυτά, αλλά στις πράξεις. Σταματάει ο άνθρωπος να κάνει αμαρτίες, πράξεις δηλαδή, κακές. Τον πολεμάνε οι λογισμοί μεν, τον πολεμούν οι επιθυμίες, θέλει κτλ. Αλλά αντιστέκεται. Στη δεύτερη φάση καθαρίζει και τον μυαλό του. Με ποια έννοια? Ότι έρχονται κακοί λογισμοί μεν, κακές σκέψεις, αλλά αυτός τους απορρίπτει πάντοτε. Και δεν τις δέχεται. Και παραμένει με την καλή σκέψη. Ότι αυτό είναι καλό. Θα την αντιμετωπίσω όπως το θέλει ο Θεός. Σε αυτό το στάδιο, γιατί αυτά βλέπετε, μπορεί να τα έχουμε ζήσει έστω και για λίγο καμιά φορά, σε αυτό το στάδιο ο άνθρωπος γενικώς μένει ακίνητος προς τα πάθη. Δεν θέλει τίποτα από την αμαρτία γενικότερα, είτε στο μυαλό είτε στην πράξη, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Τον ενδιαφέρει μόνο το θέλημα του Θεού και η εκπλήρωσή του. Σαν να του λες, έλα εδώ αμάρτησε, και αυτός να λέει όχι, δεν με απασχολεί, δεν θέλω. Δεν θέλω. Και να αποφεύγει καν να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Και φυσικά στο επόμενο στάδιο της κάθαρσης ο άνθρωπος πλέον έχει αγιάσει, αδερφοί μου, και εκεί είναι το θέμα και η δυσκολία να καταλάβουν ορισμένοι πως ο άνθρωπος προχωρώντας την πορεία του προς τον Θεό από διάβολος γίνεται Θεός. Γιατί πραγματικά αν δούμε τα παραδείγματα των Αγίων μας ήταν η χειρότερη αμαρτωλή και έγιναν οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, εδώ σας θέλω για να καταλάβετε πώς οι ενέργειες του Θεού δεν είναι απλά η καλοσύνη του, αλλά έχουν τέτοια δύναμη που όταν μπαίνουν μέσα σου και το αποδέχεσαι και το καλλιεργείς, γίνεσαι Θεός και εσύ, ενώ νωρίτερα ήσουν ο χειρότερος άνθρωπος. Όχι χειρότερος σαν Άγιος, αλλά χειρότερος σαν άνθρωπος, από όλους τους ανθρώπους χειρότερος. Βέβαια, εδώ πρέπει να το διευκρινίσω, το είπα λίγο σιγά σιγά, λέγοντας νωρίτερα κάποια πράγματα, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν σώζονται μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι θεώνονται, αδερφοί μου. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα απορρίψουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τα κατάφερε. Αλλά τι, ο Θεός μετράει τον αγώνα που κάνει κανείς προς την θέωση. Δηλαδή, θεώνεται και ο άνθρωπος ο Άγιος που έφτασε στην τελείωση, αλλά σώζεται και ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, ο οποίος αγωνιζότανε για την κάθαρση της ψυχής του μέχρι τη στιγμή που τον βρήκε ο θάνατος. Που ήταν δηλαδή σε εγρήγορση συνεχώς. Γιατί μερικοί θα απογοητευτούν και θα πούν, μα καλά, άμα δεν γίνουμε, δεν φτάσουμε στη θέωση, δεν σωζόμαστε. Όχι. Αλλά υπάρχουν στάδια. Το σημαντικότερο και αυτό που μετράει ο Θεός είναι ότι βρίσκεσαι στην πορεία αυτήν. Δηλαδή δεν τα παρατάς, αλλά το μυαλό σου είναι εκεί. Άσχετα αν εσύ κατάφερες 20 και ο άλλος κατάφερε 80 ενδεχομένως, όσον αφορά την πορεία προς τη θέωση. Το κυριότερο που μας ενδιαφέρει είναι να εκτιμούμε τις ενέργειες του Θεού, δηλαδή μην τις αφήνουμε και περνάμε από πάνω μας έτσι. Μας δίνει τόσο πολλά ο Θεός και σαν να λέμε εμείς ότι δεν μας ενδιαφέρει, εγώ θα ασχοληθώ με την αμαρτία μου. Εδώ είναι, αδερφοί μου, η ταλαιπωρία του ανθρωπίνου γένους. Να έχεις τόση ευλογία και εσύ να ασχολείσαι
με την αμαρτία. Αν όμως προσπαθείς να ασχοληθείς με αυτή την ευλογία συνεχώς και κάθε μέρα, τότε θα ανοίξει για σένα η πόρτα, μπορεί να είναι ένα πορτάκι πιο μικρό, αλλά σίγουρα θα χωρέσεις για να μπεις μέσα στον παράδεισο, όπως έλεγαν παλιότερα οι γιαγιάδες. Λοιπόν, με τη θέωση, αραγωνιζόμαστε με τον Θεό εδώ, γινόμαστε δικοί του με λίγα λόγια, και όταν θα φτάσει η ώρα, όπως έλεγα νωρίτερα, που μια χρονιά δεν θα γίνει η Ανάσταση, αλλά θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, τότε θα παντρευτούμε και μαζί του και θα έχουμε ήδη δημιουργήσει δηλαδή την υποδομή, έτσι ώστε όλα να γίνουν όμορφα και καλά. Και θα δούμε, δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε, είναι λίγο συγκεκριμένο, πολλές φορές ενδεχομένως, θα δούμε ότι η δόξα εκείνη η οποία ετοίμασε ο Θεός για μας δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε δόξα, αδερφοί μου, και αν ζήσαμε σε αυτόν τον κόσμο, και αν χαρήκαμε, και αν καλοπεράσαμε, και αν, και αν, και αν, και αν, που πάλι δώρο του Θεού ήταν, αλλά δεν είχε καμία σχέση με εκείνη που μας ετοιμάζει ο Θεός, εκεί, στην πορεία προς την θέωση. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι ο τόπος είναι η Εκκλησία, ότι ο τρόπος είναι αυτός που άσκησαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες όλα αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχει άλλος τρόπος δηλαδή για να θεωθούμε, για να σωθούμε, και θυμηθείτε πάρα πολύ καλά ότι οι ενέργειες του Θεού που μας στέλνει είναι θεϊκές. Έχουν τέτοια δύναμη που πραγματικά όλα τα αλλάζουν και όλα τα κάνουν καινούργια όταν εμείς το εκμεταλλευτούμε σωστά. Για όσους δεν άκουσαν στην αρχή αυτά που είπαμε, λέω επιγραμματικά ότι θα περιμένετε μια μέρα, ενώ είστε προετοιμασμένοι για την Ανάσταση, να γίνει Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Θα είστε έτοιμοι. Και για οτιδήποτε άλλο, σύγχρονο, να ενημερώνεστε, αδερφοί μου, διότι πραγματικά πολλά περνάνε γύρω μας, πολλοί θέλουν να μας παραπληροφορούν, εμείς πρέπει να πληροφορούμαστε πραγματικά και αγωνιζόμενοι. Δηλαδή τι γίνει τη μέρα που θα γινόταν η Ανάσταση? Θα γίνει, δεν ξέρουμε ποια μέρα θα γίνει. Λένε κάποιοι πατέρες ότι θα γίνει Κυριακή. Επειδή λέτε, ας πούμε, αντί να γίνει Ανάσταση. Ναι, με αυτή την έννοια ότι άμα γίνει Κυριακή, είναι η μέρα της Αναστάσεως. Καταλάβατε. Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή, ναι. Είναι η Ανάσταση. Αλλά είναι σίγουρο, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνει, είναι σίγουρο ότι τα σημάδια τα ξέρουμε, αδερφοί. Θα υπολογίζουμε και θα βρισκόμαστε κοντά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ερωτήσεις, ναι. Ρωτάει ο Ιωάννης και Αναστασία. Ναι. Ο Χριστός θα κρίνει με τα ίδια κριτήρια τους ανθρώπους ή ανάλογα με το αξίωμα και τη γνώση του κάθε ανθρώπου? Μάλιστα. Δηλαδή, εννοεί την πράξη ή τη γνώση, αυτό, περισσότερο. Ότι συμπατάζουμε ανάλογα με το αξίωμα και τη γνώση του κάθε ανθρώπου. Κοιτάξτε, αδερφοί μου, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη, έτσι. Γιατί γνωρίζουν περισσότερα, γιατί έζησαν περισσότερα, γιατί είδαν περισσότερα. Αλλά όλα αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή, ούτε η γνώση χωρίς την πίστη, ούτε η πίστη χωρίς τη γνώση. Όλα μαζί πρέπει να είναι. Και φυσικά αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ είναι ότι ο Θεός μετράει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η μετάνοια. Εμείς μπορούμε να πούμε πέντε κάναμε, πέντε θα πάρουμε, αυτή είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Δεν είναι έτσι για το Θεό. Για το Θεό είναι ισχύει, μάλλον να το πω έτσι, αυτό που θυμάμαι τη Μαρία την Αιγυπτία, ότι είπε αφαίρονται αμαρτίες αυτές επολέ, δηλαδή τα συγχωρώ αυτά τα πολλά που έκανε, ότι διότι δηλαδή αγάπησε πολύ. Επειδή αγάπησε πάρα πολύ τον Θεό, η Μαρία Αιγυπτία της συγχωρέθηκαν πάρα πολλές αμαρτίες. Σε κάποιον άλλον που δεν αγάπησε τόσο πολύ, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Καταλάβατε, είναι πολλά τα στάδια, εμείς ξέρουμε ότι ένας είναι ο δρόμος και βαδίζουμε. Μπορεί να φτάσουμε με ρυθμό λαγού, αλλά μπορεί να φτάσουμε και με ρυθμό χελώνας, αν είμαστε στον ίδιο δρόμο. Άλλος. Κάποιος ζητάει ομιλία. Στη μετάνοια. Ναι. Τι στάδια, υπάρχουν στάδια και μάλιστα υπήρχαν και κατηγορίες χριστιανών κάποτε, οι οποίοι ήταν ανάλογα με τη μετάνοιά τους,
ας πούμε, έξω από την εκκλησία και παρακαλούσαν ή ήταν εντελώς κάτω σαπλωμένοι και παρακαλούσαν τον κόσμο για συγχώρηση και χίλια πράγματα. Το σίγουρο, αδερφοί μου, είναι ότι σε συνεργασία με τον πνευματικό μας οδηγούμεθα και στη μετάνοια. Γιατί δεν είναι μόνο να συγχωρείσαι, αλλά να καταλαβαίνεις και το πόσο ανάγκη έχεις να μετανιώσεις. Σας είπα ότι κάποιος μπορεί να μην εννοεί ότι αυτά που έκανε είναι τόσο σημαντικά και κάποιος να κλαίει για το παραμικρό. Αλλά και αυτός που είναι λίγο πιο σκληρός πρέπει να βοηθηθεί στο να οδηγηθεί σιγά σιγά στην πραγματική μετάνοια. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το έχουν σαν δώρο τη μετάνοια και υπάρχουν και άλλοι που κάνουν αγώνα για να το αποκτήσουν. Ή έτσι είτε αλλιώς θέλω να σας πω ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές από παντού για να πάει κανείς. Θέλω να θυμίσω ότι κάποτε λέει αμάρτησαν δύο μοναχοί, αν θυμάμαι καλά, στο Γεροντικό και μπήκαν και οι δυο σε δύο σπηλιές κοντινές για να μετανοήσουν. Και μετά από ένα χρόνο βγήκαν έξω, κάνουν ας πούμε τη μετάνοιά τους. Ο ένας βγήκε λυπημένος, καταξισκισμένος, αδύνατος, έτσι και τα λοιπά, μετανοούσε μέσα στην σπηλιά και έκλαιγε όλο. Και ο άλλος βγήκε χαρούμενος. Και δόξα τω Θεώ και έκανε το σταυρό του και κοιτούσε πάνω και έκαμε και τα λοιπά και χαιρόταν. Και οι χριστιανοί που ήταν πιο κοντά παραξενήθηκαν και είπαν τώρα ποιος μετάνιωσε πραγματικά, ο ένας ή ο άλλος. Βλέπουμε τον ένα χαρούμενο και βλέπουμε τον άλλον λυπημένο. Και τελικά τι ήταν, αδερφοί μου, ότι ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοια και των δύο. Γιατί ο μεν έλεγε Θεέ μου, λυπήσου με για αυτά που έκανα, και ο άλλος έλεγε δόξα σε Κύριε που με έδωσε την ευκαιρία να μετανοήσω. Καταλαβαίνετε. Πολλά υπάρχουν. Αρκεί να θέλουμε και να είμαστε στην πορεία της θέωσης, όπως είπαμε. Άλλος. Η Μαρτίνα από την Κομωτινή ρωτάει, θα πρέπει να επιθυμώ να πονέσω με οποιοδήποτε τρόπο για το Θεό ή είναι παράλογο αυτό? Όχι να το κυνηγάς, δηλαδή βλέπετε το Πάτερ ημών τι λέει, και μη είσαι ενέγκυση μάσης πειρασμών. Δηλαδή, σαν να λέω εγώ, Θεέ μου βέσω με τη φώτισσα να μην πάω εγώ μόνο μου και πέσω στη φωτιά ή να μην τσιγκλάω εγώ τον πειρασμό να έρθει πάνω μου ή να μην, όπως κάνουν κάποιοι σε κάποιες αιρέσεις, να χτυπιέμαι με πώς τα λέμε αυτά, μαστίγια. Με μαστίγια για να μετανιώσω για τον Θεό ή να κόβω τις σάρκες μου, όχι έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι εκτός την τακτική μας καθημερινή μας μετά είναι να δεχόμαστε οτιδήποτε οικονομήσει ο Θεός. Μπορεί ξαφνικά να είναι μια αρρώστια, μια υπομονή, μια αδικία. Παίρνεις δόξα από τον Θεό τότε και είσαι μια χαρά, ξέρει ο Θεός. Μην κυνηγάς, δηλαδή με λίγα λόγια, πώς να πω, να πας κάπου να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο. Άλλο. Ρωτάνε, οι ενέργειες του Θεού είναι, θα λέγαμε, τα χαρίσματα που προσπαθούν να αποκτήσουν οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, τα χαρίσματα δεν αποκτούνται, είναι δώρο. Τα δίνει έτσι ο Θεός. Οι αρετές είναι αυτό που προσπαθεί ο άνθρωπος να κερδίσει με τον αγώνα του. Ξεχωριστό και αυτό. Οι ενέργειες του Θεού είναι αυτά που σου δίνει ο Θεός και σε βοηθάν σε αυτό το σκοπό. Παραδείγματος χάρη, το χάρισμα που σου έδωσε εσένα να είσαι αυτός, είναι ενέργεια του Θεού. Βλέπετε πόσο δυνατή είναι. Σε κάνει εντελώς διαφορετικό άνθρωπο. Η αρετή που προσπάθησες εσύ και έγινε πάλι με δώρο του Θεού, είναι η ενέργεια, η δύναμη του Θεού για να αγωνιστείς εσύ και να τα καταφέρεις, να καταφέρεις κάτι. Και το δώρο του Θεού πάλι, το ξεχωριστό που σου έδωσε οποτεδήποτε άλλοτε και είναι κάτι έκτακτο, σας είπα. Δεν είχα λεφτά και με έστειλε ο Θεός λεφτά ξαφνικά μέσω ενός ανθρώπου. Είναι πάλι η ενέργεια αυτή που έχει τόσο δύναμη έτσι ώστε να σε κάνει και σε ένα κατά χάρη Θεό. Τρία διαφορετικά πράγματα που μας δείχνουν ότι ό,τι κάνει ο Θεός για μας δεν είναι κάτι απλό, αλλά έχει τόσο δύναμη που μπορεί να μας κάνει Θεό. Αυτό δηλαδή. Άλλος. Μας έχουμε και δύο αιτήματα. Ναι. Ένα ζητάει, ζητάνε να κάνουν μια ομιλία για τον πόλεμο των λογισμών στους αγωνιζόμενους χριστιανούς. Για τους λογισμούς, να είναι ολόκληρο κεφάλαιο αυτό. Αυτό είναι το ένα αίτημα και το άλλο αίτημα είναι προσευχή, Πάτερ, για να πάρουμε την κούπα. Μάλιστα, μάλιστα. Έχει αγώνα. Λοιπόν, βλέπω από εδώ και την Αθανασία και τον Δημοσθένη που μας χαιρετάνε και οπωσδήποτε όλους τους άλλους που αναφέραμε και τα παιδιά που είναι εδώ.
και την Όργα και τη Λία από την Παλίνη. Αδερφοί μου, μπορώ να πω συν τις άλλες ότι και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Τα μισά από αυτά που σας είπα σήμερα, άμα προσπαθήσετε να τα κάνετε, θα είστε πολύ πιο κερδισμένοι από ό,τι είστε τώρα. Γι' αυτό συντονιστείτε στον αγώνα της θέωσης. Μην αφήσετε οτιδήποτε άλλο να σας γελάσει, γιατί πάρα πολλά υπάρχουν γύρω μας τα οποία μπορούν να μας γελάσουν. Ό,τι και να κάνετε, όσο και αν πέστε χαμηλά καμιά φορά, ξαναπιαστείτε πάλι και προσπαθήστε να σηκωθείτε και να προχωρήσετε πάλι προς τα εκεί. Μην λυγίστε ποτέ στον αγώνα για τη θέωση. Και οπωσδήποτε, αδερφοί μου, κρατήστε καλά στο μυαλό σας ότι Χριστός Ανέστη. Αυτό τα λέει όλα. Και αυτό, με αυτό θα ζήσουμε εμείς, αντιμετωπίσουμε ό,τι και αν έρθει και να μην φοβάστε, αρκεί να ενημερώνεστε, να θεώνεστε, να αγωνίζεστε και φυσικά, αδερφοί μου, να κρατάτε το μυαλό σας έξυπνο, με την έννοια, επαναλαμβάνω, της εγρήγορης, ότι είμαι συνεχώς σε μία σκέψη πώς θα κερδίσω την άλλη ζωή. Και αυτήν τη ζωή θα μου την τακτοποιήσει ο Θεός. Εύχομαι να είστε γεροί, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε πάλι. Καλή συνέχεια και Χριστός Ανέστη.